πολυεργάτες στην Αράχοβα είχαν καταφέρει, σύμφωνα με την αστυνομία, να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των επωνύμων της περιοχής, οι οποίοι μάλιστα τους είχαν δώσει και τα κλειδιά των σπιτιών τους για να τα συντηρούν όταν έλειπαν. Ανάμεσα σε αυτούς και η γογό Μαστροκώστα. Τα θύματα των κλοπών είχαν εμπιστευτεί την φύλαξη επιτήρηση των εξωτερικών τους οικειών στους δράστες, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία και γνωρίζοντας ότι οι διοκτήτες τους απουσιάζουν, προέβαιναν στην αφαίρεση πλήθους ειδών οικιακού εξοπλισμού. Όλοι είχαν μόνο καλά λόγια να πούν. Μόνο που οι νεαροί καθάριζαν τα σπίτια κυριολεκτικά και μεταφορικά. Πέρα από τις δουλειές, κατηγορούνται ότι φρόντιζαν να τα ξαλαφρώνουν και από διάφορα αντικείμενα αξίας, τα οποία στη συνέχεια έστελναν με φορτηγάκια στην πατρίδα τους. Ένα από τα θύματά τους και η γογό Μαστροκώστα, όταν πέρυσι άγνωστοι έκλεψαν από το σπίτι της στην Αράχοβα μία τηλεόραση, ένα φουρνάκι, ένα DVD player, κυροπήγια, αλλά και κουβέρτες, στο μυαλό της δεν πήγε στους έμπιστους νεαρούς αλλοδαπούς. Οι δράστες δεν δίστασαν να αφαιρέσουν ακόμα και ολόκληρες εντυχισμένες κουζίνες, ενώ από πολλές οικίες ξεκόλλησαν κουφώματα μαζί με τα παράθυρα. Το ίδιο συνέβη και με τους ιδιοκτήτες 7 ακόμη σπιτιών που τους είχαν εμπιστευτεί. Η δράση των κατηγορουμένων ξεκίνησε, σύμφωνα με την αστυνομία, στις αρχές του 2020.